του κυρίου Καμένου για σχέδιο, για δεύτερο σχέδιο, Plan B ουσιαστικά, για το θέμα των Σκοπίων. Νομίζω ότι επαρκώς έχει εξηγηθεί ότι η σταθερή θέση της Ελλάδας εκφράστηκε ακόμη μία φορά διαστόματος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της χώρας, ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα παραμένει μία ισχυρή χώρα στα Βαλκάνια, εγγύητρια της σταθερότητας, εγγύητρια των φιλικών σχέσεων και της καλής γειτονίας. Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, η Ελλάδα εγγυάται ότι τα Βαλκάνια θα είναι τόπος ειρήνης και ευημερίας. Αυτό ήταν το περιεχόμενο και η βασική κατεύθυνση των τοποθετήσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ουσιαστικά δηλαδή το Plan B αυτό εγγυάται την ευημερία και την ειρήνη και την ησυχία στα Βαλκάνια. Χωρίς να βαφτίζουμε κάτι χωρίς λόγο. Στην ουσία, ναι. Μπροστά σε όποια ανησυχία βλέπετε εκφράζεται από την Ευρώπη, αν δεν προχωρήσει η περίφημη αυτό το σχέδιο συμφωνίας που υπεγράφει στις πρέσπες, ότι μπορεί να γεννηθούν αναταραχές στην κεντρική, βαλκανική κτλ. Ναι. Η τοποθέτηση που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν στην κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες. Ωραία. Ότι η Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί την καλή γειτονία, τις καλές σχέσεις και την ειρήνη και την ευημερία της περιοχής. Και ότι αυτό διέπει την εξωτερική μας πολιτική στα Βαλκάνια, αλλά διέπει και την αντίληψή μας για το πώς συγκατοικούμε, αν μου επιτραπεί ο όρος, στην περιοχή με τους γειτονικούς λαούς. Ωραία. Η καλή γειτονία τώρα βγαίνει ως αποτέλεσμα με το να δώσουμε εμείς όνομα, γιατί ακούσαμε και εσάς να λέτε ότι μπορεί να συμπράξουμε με τη Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον βεβαίως πει και αυτή ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το όνομα, και να δώσετε τη δύναμη τη δική σας εκεί. Προφανώς, κυρία Μωραΐτη, δεν ακούσατε αυτά που είπα εγώ και έχετε διαβάσει την παραφθορά των όσων είπα. Βεβαίως. Εξηγήστε μου λοιπόν, γι' αυτό σας έχουμε στείλει. Έρχομαι λοιπόν, κυρία Μωραΐτη, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αποσαφηνίσω αυτό που προσπάθησα να σκεπάσουν. Και αυτό που προσπάθησα να σκεπάσουν είναι μια τυχοδιοκτική πολιτική που ασκείται από πλευράς του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία της Μακεδονίας και τα αισθήματα των Ελλήνων. Ξεκαθαρίζοντας την θέση την δική του, την προσωπική, ότι είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας και δεν έχει καμία σχέση με τον Μακεδονομάχο που προσπαθεί να παρουσιαστεί. Αφήστε τον κύριο Μητσοτάκη, τη δική σας την άποψη θέλω να ακούσω. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κάλεσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει τη στάση του και τον προέτρεψα μάλιστα να την αλλάξει και να πάρει μια στάση ανάλογη των ανεξάρτητων Ελλήνων που δεν επιτρέπουν τη χρήση του ονόματος της Μακεδονίας στην ονομασία του γειτονικού κράτους. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να πετύχουμε επιτέλους στο πλαίσιο της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτικού διαλόγου αλλά και της ανοιχτής πολιτικής συζήτησης στη χώρα ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με επιχειρήματα σοβαρές και όχι την προσπάθεια στα θολά νερά να αλλιεύουμε ψήφους. Κύριε Τουσουνίδη, βοηθήστε με λίγο, γιατί δεν με βοηθάει μάλλον η αντίληψή μου. Καθώς εσείς είστε στην κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Επομένως, έχετε το μαχαίρι, έχετε και το πεπόνι. Είστε μέσα στην κυβέρνηση δηλαδή. Γιατί επαφίεστε στο τι θα αποφασίσει και το τι θα πράξει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, που είναι αντιπολίτευση σήμερα. Και αν γίνουν εκλογές, και όταν γίνουν εκλογές, και αν βγει και αν δεν βγει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει αργότερα. Σήμερα εσείς έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι, θα μου επιτρέψετε. Επομένως. Είπατε πολύ σωστά, κυρία Μωραΐτη, ότι συμμετέχουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα με κύριο κόρμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ καθαρά και τίμια τηρεί αυτά που έτσι και αλλιώς ήταν γνωστά όσον αφορά την προσέγγιση του ζητήματος για την ονομασία των Σκοπίων. Ναι, αλλά ρίχνει αυτά τα οποία καθαρά είχατε πει κι εσείς, ως κόκκινη γραμμή. Στη συνάντησή μας λοιπόν την κυβερνητική με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν προτάξαμε τις υψηλές προτεραιότητες και τις ανάγκες της χώρας και των Ελλήνων, ότι πρέπει να βγούμε από τα μνημόνια, πρέπει επιτέλους να πάρουμε έναν δρόμο ευημερίας, και αυτό το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει, και ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Εκεί πάνω λοιπόν ενωθήκαμε, ενώσαμε τις δυνάμεις, κάναμε πράξη αυτό που τόσα χρόνια ακουγόταν σαν σύνθημα, την εθνική ενότητα, και προχωρήσαμε μαζί. Από την άλλη, υπάρχουν ζητήματα και ανοιχτά πολιτικά κεφάλαια
που δεν έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια προσέγγιση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και για την ευημερία, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα, στο αφήσουμε για το τέλος. Πάντως, κυρία Μωραΐτη, το θέμα της ευημερίας καλό θα ήταν να το ρωτήσετε στους βουλευτές και στους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Γιατί την έβαλαν ενέχειρο και μας οδήγησαν στα μνημόνια. Mm-hmm. Και θα πρέπει να αναγνωρίσετε τουλάχιστον σε αυτή την κυβέρνηση ότι κατόρθωσε να κλείσει τον μαύρο κύκλο των μνημονίων και επιτέλους σήμερα να υλοποιούμε πολιτικές που και ανακουφίζουν τον λαό μας, αλλά και οδηγούν, ανοίγουν την πόρτα της οικονομικής μεγέθυνσης και της ευημερίας, όπως σας είπα. Για να ολοκληρώσω για το προηγούμενο ερώτημά σας, την απάντησή μου. Ένα από τα θέματα λοιπόν που έχουμε διαφορετική προσέγγιση με το ΣΥΡΙΖΑ, πάλι καθαρά και τίμια και σε γνώση όλου του ελληνικού λαού, είναι και η ονοματοδοσία των Σκοπίων. Εκεί έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Και είπαμε μάλιστα ότι εάν προκύψει η ανάγκη, θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι συνταγματικά μας επιτρέπεται για να μην επιτρέψουμε την συμφωνία αυτή να ολοκληρωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ανάντι αυτής της καθαρής θέσης και των δύο κομμάτων που απαρτίζουν τη σημερινή κυβέρνηση, προηγουμένως σας χαρακτήρισα την επικίνδυνα υποκριτική στάση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό το έβαλα στη συζήτηση, κυρία Μωραΐτη, ακριβώς γιατί είναι ελληματικός ο διάλογος και η δημόσια συζήτηση όταν κάποιος κρύβεται και κρύβει τις πραγματικές του προθέσεις απλά και μόνο για να ψαρέψει ψήφο. Ωραία. Εάν γίνει πρόταση Μομφής τον Δεκέμβριο, γιατί το νομίζω τότε έχουν το δικαίωμα να ξανακαταθέσουν τέτοια πρόταση. Τι θα πράξετε, κύριε Τουσουνίδη? Το δικαίωμα από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά θα το έχει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταθέσει μια πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Θέλετε να σας προβλέψω ότι δεν θα τολμήσει να το ξανακάνει? Γιατί δεν θα τολμήσει να ξανακαταθέσει μια πρόταση δυσπιστίας? Εσείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, τι θα πράξετε? Ναι. Επειδή μου έρχεστε λίγο με διακοπές, δώστε μου λίγο με την διακοπές ευκαιρία. Σας έρχομαι. Θα βάλω γρήγορα τελεία. Ναι. Δεν θα τολμήσει να ξαναφέρει μια ακροτηριασμένη πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή, όπως η προηγούμενη τον Ιούνιο, που δεν τόλμησε να θίξει, ενώ επικαλούνταν το όνομα της Μακεδονίας, το τι στάση κρατούν στην ονομασία του γειτονικού κράτους. Πιστεύετε λοιπόν ή πιστεύει κανένας Έλληνας ότι θα θελήσει να εκτεθεί για δεύτερη φορά? Ωραία. Με μια καινούργια πρόταση δυσπιστίας? Το παίρνω ως δεδομένο και ότι δεν θα θελήσει, όπως λέτε εσείς, να εκτεθεί. Εάν λοιπόν φτάσουμε στο τέλος, εκεί όπου ουσιαστικά θα πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο, εσείς θα ψηφίσετε ναι ή όχι? Ή θα ψηφίσετε όχι εκ του ασφαλούς ότι μπορεί το κυβερνών κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει βρει άλλες ψήφους και έτσι να το περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Εννοείται, αν θα έρθει κάποια συμφωνία στη Βουλή... Προψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ναι, το θέμα αυτό. Ξέρετε, σήμερα που μιλούμε, ναι, έχουμε τα δεδομένα ενός δημοψηφίσματος που ακύρωσε αυτή την προσπάθεια μέσα στα Σκόπια. Βεβαίως, παραβλέποντας ότι το 71% του γειτονικού λαού γύρισε την πλάτη του σε αυτό το σχέδιο συμφωνίας, επέλεξε βεβαίως, δικαίωμά της είναι, τη κυβέρνηση της γειτονικής χώρας να φέρει το ζήτημα στη Βουλή των Σκοπίων. Mm-hmm. Ας περιμένουμε να δούμε, γιατί πολλές προβλέψεις γινόταν και πριν το δημοψήφισμα ότι ήταν σαρωτικό υπέρ του ναι. Mm-hmm. Με ποσοστά της τάξης 70%. Με τον ίδιο τρόπο παρακολουθώ σήμερα και όλοι μας όλες τις προβλέψεις ότι έχουν εξασφαλιστεί οι ψήφοι απαιτούμενοι για τα 2/3 που χρειάζεται. Ας περιμένουμε μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, γιατί εξαιρετικά αμφιβάλλω ότι μπορεί η Βουλή των Σκοπίων να πάει αντίθετα στην επιθυμία του 71% του λαού τους. Καταλάβαμε. Τώρα, και για να κλείσουμε, αυτά τα οποία υπόθηκαν στην Αμερική από τον κύριο Καμένο και που προκάλεσαν τριγμούς, συζητήσεις, αμφισβητήσεις, κριτικές και όλα αυτά, σας βρίσκουν σύμφωνο ή λέτε ότι αυτά δεν υπόθηκαν με τον τρόπο που διαδόθηκαν εδώ, επομένως πολλή κουβέντα για το τίποτα? Ξέρετε, κυρία Μωραΐτη, ο Πάνος Καμένος είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας μας και οφείλουμε αυτό να μην το ξεχνούμε, και ακόμη περισσότερο αυτοί που φέρουν και την πολιτική ιδιότητα και ακόμα περισσότερο μετέχουν και του κυβερνητικού σχήματος. Άμυνας, όχι εξωτερικών. Από σπασματικές ενημερώσεις και πληροφορίες να εξαγάγουν συμπεράσματα. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάνος Καμένος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επί μία εβδομάδα, επιστρέφει, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή. Επί μία εβδομάδα παρουσιάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αγωνίστηκε και κέρδισε πολλά για τη χώρα μέσα από μεγάλες συμφωνίες, μέσα από μεγάλα
μεγάλου στρατηγικού σχεδιασμού, η χώρα καθίσταται πρωταγωνίστρια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο με διμερείς και τριμερείς συμφωνίες και έναν μεγάλο άξονα σταθερότητας στη χώρα που ξεκινάει πάνω από τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και καταλήγει μέσα στις αραβικές χώρες, τον Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Ναι. Θέλω να πω ότι θα δοθεί ευκαιρία με την επιστροφή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις εκεί που χρειάζονται. Ναι, και όλο για τις βάσεις, είναι και για και τα δεύτερα πλάνα και τα τρίτα πλάνα και δεν ξέρω εγώ τι θα κάνουμε επιτέλους. Ακούστε, θα το επαναλάβω ότι αδικούμε την προσπάθεια. Ήταν μια εξαιρετικά πετυχημένη στο όνομα των ελληνικών συμφερόντων παρουσία του Πάνου Καμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλο αυτό το εύκολο και γρήγορο ή αν θέλετε και σε ένα βαθμό η προσπάθεια εκμετάλλευσης και αξιοποίησης για μικροκομματικά συμφέροντα δεν βοηθάει την Ελλάδα. Κύριε Κουσουνίδη, σας το λέω γιατί μπορεί όντως να μην έχουν μεταφερθεί όπως πρέπει όλα αυτά τα οποία έγιναν στην Αμερική. Αλλά όταν βλέπουμε και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες να έχουν τα ίδια δημοσιεύματα με καυστικούς τίτλους, όπως καταλαβαίνετε όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ναι, είναι μια προσέγγιση πράγματι που μπορεί να γίνει έτσι μέσα και από τη λαϊκή ρίση. Δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ξέρετε όμως... Δεν το διαψεύσατε πάντως με νύχια και με δόντια. Αυτό το κουτσομπολιό και οι εύκολοι τίτλοι που δίνονται θα επαναλάβω ότι αδικεί την προσπάθεια της χώρας. Νομίζω ότι τον καλύτερο τίτλο τον έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, για τον τυφώνα. Είπε ότι ναι, υπάρχει τυφώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν λέγεται Πάνος, λέγεται Μάικλ. Να σας πω και κάτι. Έδωσε σε όλους να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να βιάζονται και να υπερθεματίζουν προς λάθος κατεύθυνση. Άρα, θα μου επιτρέψετε, αν και δεν πρέπει να το πω, ότι αυτή δεν είναι μια απάντηση Πρωθυπουργού σε ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε πολίτες απλοί, έτσι. Δηλαδή, ας μην αστειευόμαστε σε θέματα πάρα πολύ σοβαρά, διότι μία στο εκατομμύριο να αληθεύουν όλα αυτά τα οποία γράφονται και βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα, τότε πραγματικά ανησυχούμε πάρα πολύ. Κυρία Μωραήτη, ακούστε με λίγο. Η κυβέρνηση αυτή ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις, τις προσπάθειες και τον πόλεμο που της έγινε, τη χαρακτήριζαν ως μικρής διάρκειας, ως μία παρένθεση μερικών μηνών. Ναι. Κατόρθωσε 3,5 χρόνια μετά να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Να μπούμε σε άλλο μνημόνιο, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, μην μου τα λέτε. Τους υπεύθυνους, κυρία Μωραήτη, και να συνεχίζει αυτή την κάθαρση επιτέλους στον τόπο μας και την απόδοση ευθυνών. Ποια κάθαρση, δεν είδαμε κανένα να πηγαίνει στην φυλακή. Θα ήθελα λοιπόν πάντοτε με ανοιχτό πνεύμα και χωρίς προκαταλήψεις να αξιολογούμε, να αποδίδουμε ένα μπράβο όταν είναι σωστά τα πράγματα που γίνονται και να είμαστε πάντοτε σωστά κριτικοί όταν κάτι δεν πάει καλά. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα πολύ πετυχημένο ταξίδι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη χώρα. Θα περιμένουμε λοιπόν τον Υπουργό. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος εξακολουθεί να είναι μαζί σας, στο κόμμα σας. Πάντοτε. Ωραία. Εντάξει. Απλά βλέπουμε και εκεί διάφορες δηλώσεις περίεργες και καυστικές και λέμε μήπως τελικά δεν. Κυρία Μωραήτη, θα σας πω το εξής. Εμφανιστήκαμε ανεξάρτητοι Έλληνες το 2012 το Φεβρουάριο στην ελληνική κοινωνία με 200.000 Έλληνες πολίτες να υπογράφουν την ιδρυτική μας διακήρυξη. Από τότε μέχρι σήμερα, μέχρι σε 6 χρόνια, πήγαμε 5 φορές σε εκλογές και βγήκαμε νικητές μέσα από τις κάλπες. Μας στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να το σταματήσουν οι λίγοι, ο ένας ή οι δύο? Έχει σημασία ποιος επιχειρεί να το σταματήσει. Κύριε Τσουνίδη, τώρα δεν είστε κι εσείς χθεσινός, ασχολείστε. Έχει σημασία ποιος επιχειρεί να το σταματήσει. Αν αυτές οι κόκκινες γραμμές που μας λέγατε τελικά έχουν βάση, και να δούμε κι εμείς τι να περιμένουμε, ξέρετε. Ξέρετε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με ένα ποσοστό στο 4%, δεν είπαν ότι θα πάρουμε το 4% της ευθύνης και για το ζήτημα των Σκοπίων, αλλά αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη 100%. Ωραία. Μακάρι να είχαμε το ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία. Τότε δεν θα μπορούσε να προχωρήσει θα τίποτα. Θα δούμε πόσα καλάθια θα πιάσουν κι αυτοί. Έρχεται ο καιρός τους. Έρχονται οι εκλογές. Ολωνών έρχεται ο καιρός. Να τους το πείτε τύπος και σοβαραστούν στο τέλος. Βεβαίως. Επειδή θα έχουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια εδώ, αυτό θα ρωτήσω. Ρωτήστε λοιπόν αν δίνουν ή όχι το όνομα της Μακεδονίας στα σκόπια και να σταματήσουν να κρύβονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όταν θα έρθετε στις αίρες θα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.